Γιάννης Θέμελης, δικηγόρος, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με την ανυπόταχτη Κρήτη. Στην Ελλάδα του 41% αν δεν καούμε θα πνιγούμε, ενώ ωστόσο το κεντρικό κράτος αδιαφορεί. Είμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η προηγούμενη περιφερειακή διοίκηση, αντί να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα, σχεδιάζει την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων, τη συστηματική καταστροφή των περιβαλλοντολογικών πόρων του νησιού και επιβάλλει τη διαπλοκή του τοπικού πολιτικού συστήματος και της περιφερειακής αρχής. Η πλειοψηφούσα παράταξη Αρναουτάκη, σε αγαστή συνεργασία με την κυβέρνηση Νέα Δημοκρατίας, όπως παλιότερα και με το ΣΥΡΙΖΑ, υπηρέτησε σταθερά τα συμφέροντα του κεφαλαίου στο νησί, στο όνομα της ανάπτυξης. Ενίσχυσε επιχειρηματίες στη λεγόμενη τουριστική βιομηχανία με ατζέντα αναπλάσεων, επενδυτικών project, με στόχο την ιδιωτική εκμετάλλευση στον ακριβό τουρισμό, θυσιάζοντας εργατικά δικαιώματα και καταστρέφοντας το περιβάλλον. Αντιδρούμε δυναμικά απέναντι στα σχέδια αυτά, καθώς και στις πολιτικές των αστικών κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξιοποιούμε τη συμμετοχή μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ισχυροποίηση του μαζικού κινήματος και την οργάνωση αγώνων. Η ανυπόταχτη Κρήτη μετέχει στις εκλογές με αυτή τη λογική και με το βλέμμα στραμμένο στην ανάπτυξη της πολιτικής πάλης για τα δικαιώματα των εργαζομένων και της νεολαίας. Ζητά την ενίσχυση των αντικαπιταλιστικών δυνάμεων και την εκπροσώπησή της στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, επειδή βρίσκεται σε αντίθεση με την κυρίαρχη πολιτική, το τοπικό κράτος, και αντιπολιτεύεται ουσιαστικά τα αντιδραστικά σχέδια της περιφέρειας. Επειδή λειτουργεί άμεσο δημοκρατικά, συλλογικά και με εναλλαγή στις θέσεις των συμβούλων. Επειδή μέσα και έξω από το Περιφερειακό Συμβούλιο στήριξε τους αγώνες κατοίκων και συλλογικοτήτων στα μέτωπα της εργασίας, της εκπαίδευσης, της υγείας, του περιβάλλοντος, της αγροτιάς, του προσφυγικού, του αντιφασιστικού και των έμφυλων διακρίσεων. Ανέδειξε τα προβλήματα και αυτό θα συνεχίσει να κάνει με συνέπεια και συνέχεια για ψωμί, ειρήνη, κοινωνικά αγαθά ελευθερίας. Ρούλη Αντιγόνη, υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος με την ανυπόταχτη Κρήτη, αντικαπιταλιστική αριστερή παρέμβαση. Ως ανυπόταχτη Κρήτη, παλεύουμε ενάντια στο νέο εργασιακό μεσαίωνα που επιβάλλει η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη βοήθεια και του τοπικού κράτους, δήμων και περιφερειών για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων. Η στιγμή εκμετάλλευση στους τόπους δουλειάς, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία και τον επισιτισμό στο νησί μας, καθώς και η επιβολή ελαστικών σχέσεων εργασίας μέσω ΕΣΠΑ σε Δήμους, Περιφέρεια και αλλού, θα ενταθούν στο έπακρο με το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο Έκτρωμα Γεωργιάδη. Επιδιώκουν να θεσμοθετήσουν 13 ώρες δουλειάς, κατάργηση του πενθήμερου, πλήρη ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και παραπέρα χτύπημα της απεργίας. Οι ευθύνες της νυν Περιφερειακής Αρχής είναι μεγάλες όταν ήδη νευραλγικές υπηρεσίες της ίδιας της περιφέρειας υπολειτουργούν εξαιτίας της μεγάλης έλλειψης προσωπικού, ενώ πολλοί είναι οι ελαστικά εργαζόμενοι μέσω κοινοφελών προγραμμάτων ΕΣΠΑ που απολύονται, αν και καλύπτουν πάγιες ανάγκες. Να μην μιλήσουμε και για τις αδιαφανείς συμβάσεις μέσω αναπτυξιακών εταιριών με τις οποίες προσπαθεί η περιφέρεια να καλύψει τις ανάγκες της. Η στήριξη της περιφέρειας στο εμπορικό κεφάλαιο φάνηκε και στην υπερψήφιση του μέτρου για τις λευκές νύχτες στα Χανιά, αδιαφορώντας για τα εξαντλητικά ωράρια των εργαζομένων. Ως ανυπόταχτη Κρήτη, αντιπαλεύουμε την εργασιακή δουλεία, το νέο μισθολόγιο φτώχειας, την ακρίβεια και τα σχέδια για ιδιωτικοποίηση όλων των δομών και υπηρεσιών, ώστε σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα και η υποταγή των πάντων στα κέρδη των ιδιωτών, αδιαφορώντας για τις λαϊκές ανάγκες. Παλεύουμε για την ικανοποίηση των εργατικών λαϊκών αναγκών σε σύγκρουση με την κυβερνητική πολιτική, το τοπικό κράτος και τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Για αποκλειστικά δημόσιες κοινωνικές δομές και υπηρεσίες για όλους, παιδεία, υγεία, κοινωνική ασφάλιση. Μέτρα κοινωνικής προστασίας ενάντια στη φτώχεια, την ανεργία, τη στεγαστική κρίση, τον κοινωνικό αποκλεισμό. Για το δικαίωμα στην κατοικία ενάντια στους πληστηριασμούς. Για πλήρη κοινωνικά εργασιακά συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες. Καλούμε τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στη συγκρότηση ενός πλατιού μαζικού πολιτικού κινήματος για να διεκδικήσουμε μείωση του εργάσιμου χρόνου, εξάωρο,
πενθήμερο, τριαντάωρο, με αυξήσεις στους μισθούς, αφού ο πλούτος που έχει παραχθεί είναι τεράστιος. Σταθερή και μόνιμη εργασία, με ίσα δικαιώματα για όλους, ντόπιους και μετανάστες. Με δικαίωμα στην ξεκούραση, στον ελεύθερο χρόνο, για πολιτισμό, οικογενειακή και κοινωνική ζωή, μόρφωση και ψυχαγωγία. Οικονομάκη Μαρία, εκπαιδευτικός, υποψήφια με την ανυπότακτη Κρήτη. Ο ρόλος της περιφέρειας Κρήτης ως το μακρύ χέρι του κεντρικού κράτους που εφαρμόζει την ίδια πολιτική σε τοπικό επίπεδο διαφαίνεται και στα μόνιμα πλέον και συνεχώς διωγγούμενα προβλήματα της εκπαίδευσης. Κανένα από τα περιόνιμα κονδύλια που απορροφά τόσο καλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο νυν Περιφερειάρχης δεν διατέθηκε στο να λύσει τα τεράστια προβλήματα των μαθητών και συναδέλφων μας εκπαιδευτικών, όπως η έλλειψη σχολικής στέγης, η υγειονομική και αντισεισμική θωράκιση των σχολείων, η σύτηση και η στέγαση των συνεχώς περιπλανόμενων εκπαιδευτικών και άλλα πολλά. Τι έκανε η Περιφέρεια για τα σεισμόπληκτα σχολεία του Αρκαλοχωρίου και του Θραψανού, που στεγάζονται από το 2021 εξ ολοκλήρου σε κοντέινερς? Τι έχει κάνει για τα ειδικά σχολεία ΕΝΕΓΙΙΛ και ΕΕΚ στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη του Χωστού, που ευθύς εξ αρχής λειτουργούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε οικίσκους και πλημμυρίζουν κάθε χρόνο, κινδυνεύοντας από ηλεκτροπληξία τόσο οι μαθητές μας όσο και οι συνάδελφοί μας? Αυτό όμως δεν είναι τυχαίο και ούτε αποτελεί απλή παράληψη και αστοχία της απορροφητικότερης κατά τα άλλα σε ευρωπαϊκά κονδύλια περιφέρειας της Ελλάδας, όπως διαφημίζει και πάλι ο απερχόμενος Περιφερειάρχης. Είναι επιλογή συγκεκριμένη της Περιφερειακής Αρχής και κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στοχεύει σε συγκεκριμένου τύπου επενδυτικά έργα που ευνοούν το τοπικό κεφάλαιο, ψεκάζοντας και με λίγων άρτων και ενθεάματα το λαό, για να ξεχάσει πως τα παιδιά τους στηβάζονται ανά 27 ή ακόμα και 30 σε τάξη σχολείων χωρίς αντισεισμική θωράκιση, με σοβαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό και άλλων ειδικοτήτων απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό. Συμβάλλει έτσι με τη στάση της στα σχέδια συγχωνεύσεων και συρρήκνωσης της δημόσιας εκπαίδευσης και λειτουργίας της με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, vouchers, όπως επιβάλλει εξάλλου η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τεράστιες είναι οι ευθύνες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας και στον τομέα της αντιπλημμυρικής προστασίας, όταν δεν έχει γίνει κανένα σοβαρό αντιπλημμυρικό έργο, ούτε σε επίπεδο τεχνικών έργων, ούτε έχει μπει φρένο στις αυθαιρεσίες των καταπατήσεων και μπαζωμάτων, δεν έχουν γίνει οριοθετήσεις ποταμών και ρεμάτων. Δεν είναι τυχαίο ότι όλο το Ανατολικό Ηράκλειο πνίγεται με την πρώτη βροχή, όπως η περιοχή του αεροδρομίου, της Αλικαρνασσού, του Καρτερού, αλλά και πρέπει να αναφερθούμε επίσης στην πλημμύρα στην Αγία Πελαγία, όπου είχαμε πέρυσι και 2 νεκρούς. Από το χώρο της ανυπότακτης Κρήτης παλεύουμε για την ανάδειξη όλων αυτών των σοβαρότατων και παγιωμένων πλέον προβλημάτων, την αποκάλυψη των υποστηρικτών τέτοιων πολιτικών και καλούμε σε αγωνιστική συμπόρευση όλο τον κρητικό λαό για να διεκδικήσουμε δημόσια δωρεάν παιδεία για όλα τα παιδιά, επαρκή και ασφαλή σχολεία που αξίζουν στους μαθητές μας, αλλά και ασφαλή και υγιεινή διαβίωση στην πόλη που μας ανήκει. Στην ανυπόταχτη Κρήτη είμαστε με τον εργαζόμενο, τον άνεργο, τον ελαστικά εργαζόμενο, με την νεολαία που σπουδάζει και ψάχνει για δουλειά, με τον εμποροϋπάλληλο, τον ξενοδοχειοϋπάλληλο, τον εργαζόμενο στον επιστημισμό. Είμαστε με την νεολαία που σπουδάζει και ψάχνει για δουλειά, με όσους αναζητούν στέγη και δεν μπορούν να βρουν. Είμαστε με τους ανθρώπους που αγωνίζονται και παλεύουν για ελεύθερους χώρους, για δημόσια σχολεία και νοσοκομεία πλήρης τελεχωμένα. Είμαστε με όσους αγωνίζονται ώστε οι πηγές ενέργειας να είναι δημόσια και κοινωνική ιδιοκτησία. Η Μαντώ Καλατζάκη, υποψήφια με την ανυπότακτη Κρήτη. Η οργή μας ξεχυλίζει ενάντια στα εγκλήματα της Νέας Δημοκρατίας που δεν έχουν τελειωμό. Η τεράστια καταστροφή στη Θεσσαλία με τον αριθμό των νεκρών να συνεχίσει να μεγαλώνει μετά τις πρόσφατες πλημμύρες έρχεται να προσταθεί στους δεκάδες νεκρούς πρόσφυγες και ντόπιους από τις πυρκαγιές που έκαψαν σχεδόν 2 εκατομμύρια στρέμματα από τη Ρόδο και την Πάρνηθα μέχρι την Αιχέλα και τη Δαδία. Στους 500 πνιγμένους πρόσφυγες στην Πύλο, τους 57 νεκρούς στο Τέμπι.
δίπλα στις δολοφονίες του Μιχάλη Κατσουρή και του Σιράζ Αφτάρ, αποφασιστικά τάγματα εφόδου, έρχεται να προσταθεί η δολοφονία του Αντώνη Καριώτη, όπου μετά την αποκάλυψη του διαλόγου της ντροπής ανάμεσα στον ύπαρχο και τον πλοίαρχο του Blue Horizon, βλέπουμε πως αποτελεί ακόμη μια ρατσιστική δολοφονία. Είναι η επιβεβαίωση δηλαδή ότι παλεύουμε μια κυβέρνηση δολοφόνων. Απροκάλυπτο, ο Μητσοτάκης παίζει για ακόμη μια φορά το χαρτί του ρατσισμού, προκειμένου να διώξει από πάνω του κάθε ευθύνη για τις καταστροφικές πυρκαγιές, κατηγορώντας τους πρόσφυγες για αυτές. Άρα οι πρόσφυγες έριξαν τα ορμητικά νερά που σάρωσαν στη Θεσσαλία. Είναι η κυβέρνηση. Ωραία, λοιπόν. Όλα τα νήματα οδηγούν στους ίδιους ενόχους για αυτά τα εγκλήματα. Είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, οι υπουργοί της και τα αφεντικά της κυρίαρχης τάξης που διαπλέκονται και καθοδηγούν την κυβέρνηση. Η ευθύνη των υπουργών ομολογείται πλέον ανοιχτά, καθώς πριν από λίγο ήταν η παρέτηση Μηταράκη και τώρα αναγκάστηκε να παραιτηθεί και ο Βαρβιτσιώτης. Αυτό είναι μία επιβεβαίωση ότι δίπλα στην κλιματική και οικονομική κρίση που συγκλονίζει το σύστημα, η πολιτική μας κρίση οριμάζει. Συνεπώς, είναι αυτονόητο ότι αυτές οι εκλογές δεν είναι για τη διαχείριση της πόλης ή της περιφέρειας. Είναι μια κεντρική μάχη ενάντια σε μια κυβέρνηση και ένα σύστημα που έχει διαλύσει τη ζωή μας σε όλα τα επίπεδα.